Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος Στρατογίτης για το Razor's Edge Gaming. Είμαστε στον τρίτο γύρο του τουρνουά. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον feature match. Ο Πάνος Παπαδόπουλος, γνωστός και ως Yugi, προβλέψαμε ότι θα είναι σύντομα στο feature match εναντίον του Σίμου Μπερτίου. Ο Σίμος πολλές φορές πανελλήνιο νίκης, πιο πετυχημένος παίκτης Magic στην ιστορία του Magic στην Ελλάδα. Yugi, highly competitive παίκτης, συμμετοχή σε παγκόσμιο 2-3 φορές, Pro Tour, πολύ καλή παίκτης και δύο. Θα δούμε ένα Mirror Mono Blue Devotion deck, ίσως το πιο stable deck του format, το deck του beat θα έλεγα, και πάμε κατευθείαν σε δράση. Παίκτες σκέφτονται τα αρχικά τους χέρια αν θα κρατήσουν. Ο Σίμος ένας αποφασίζει πρώτος. Το σκέφτεται. Έχουμε αρκετή σκέψη στην αρχή του παιχνιδιού. Σήμως με εκμυστηρεύτηκε πριν από το game ότι δεν έχει παίξει πολύ σε αυτό το format. Ξεκινάει πριν σε ένα Mulligan. Ο Yugi κρατάει το χέρι του. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το αν θα έπρεπε να κρατήσει το χέρι του Σήμος. Εδώ στο feature match τα παιδιά δεν έχουν ζάρια, τους βλέπω ελλειπείς. Μας ζητάνε ένα ζάρι. Δεν θα τους το φέρουμε, δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις τους. Body slam, ενδιαφέρον ακούγεται. Κρατάμε και ξεκινάμε. Εδώ μια... Εδώ δίπλα μου είναι ο Van από το πρώτο feature match, ο οποίος δεν πήγε πολύ καλά όπως καταλαβαίνω. Μόλις παίξαμε με το mirror match. Mirror match, πάλι land drops, χάσαμε. Στο τρίτο, εντάξει. Ρε Μαρτίνι, και εγώ έκανα μάλλον. Ρε, πήραμε το πρώτο σε 50 λεπτά. Και χάσαμε τα άλλα δύο μέσα σε 10. Πολύ ενδιαφέρον ακούστηκε. Μας ψήνει. Κρίμα, δεν πειράζει. Συνηθισμένη. Εδώ επιστρέφουμε στη δράση. Τρεις γύρω του Σίμου. Familiar. Θάσα. Yugi δεν έχει πλέει καν κόμμη από τώρα. Άμα είναι άσχετο. Έχουμε ένα Cyclonic Rift στη Θάσα. Μια προσπάθεια για να ανακτήσει το tempo ο Yugi, γιατί είναι αρκετά πίσω στο ταπλό. Εσύ μου σκέφτεται να θυσιάσει κάποιο familiar για τη Θάσα. Ναι, τελικά θυσιάζεται ένα familiar για τη Θάσα, λογικό play. Specter από το Yugi. Scry ability, keep, ψημού. Τέταρτο land, Σίμος, 4 μάνα, καστάρι, ένα Jace. Yeah.
Βοήθεια από το κοινό, έρχεται ένα ζάρι, ό,τι πιο χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ability Jays, συν 1. Τάκο Σπέκτερ. Και ένα. Έχουμε ένα μάστερ για 4 από το Yugi. Scry ability για το Σίμω. Bottom. Ενδιαφέρον board. Το Mirror Blue είναι πολύ περίεργο matchup. Παίζουν ρόλο πολλές κάρτες, το Spectre, ο Jace, η Thassa. Γενικά είναι ένα tempo Mirror, στο οποίο πολύ συχνά προσπαθεί να βάλει τον άλλον από κάτω, γιατί όλες οι κάρτες που παίζουν στα πλό είναι δυνατές και το Devotion παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ συχνά κρίνεται στο Cyclone Rift Overload, το οποίο είναι game, σχεδόν για τον ένα από τους δύο παίχτες. Πολύ συχνά πρέπει να κάνεις rapid το master του άλλου. Τώρα είμαστε σε ένα κρίσιμο γύρο για το Σίμω. Στο πέμπτο του γύρου. Ability Chase 1-2. Να δούμε τι θα βγάλει. Γρήγορο χώρισμα για το Βίγκι. Island και Frostbite Wound από μία. Type Bender Mage από την άλλη. Ο Σίμως παραδέχεται on camera ότι μάλλον ο Γιούγκη ξέρει καλύτερα το match-up. Από το πόσο γρήγορα χώριζε τον Τζέις θα έλεγα. Θα κρατήσει μάλλον τις πολλές κάρτες, το Island με το Prosper Wirt. Τώρα θα γίνει προσπάθεια να ανοίξει ο Τζέις. Η Θάσα, συγγνώμη. Ναι. Από το κοινό ακούγεται το αγαπημένο μου τραγούδι από... Είσαι σε απευθεία σύνδεση ή είναι για νέο? Για όλα είναι. Έχω μια συνομιλία εδώ με το κοινό μετά από λίγους Offspring που ακούσαμε. Βαθιές μουσκισμούς. Νομίζω σήμερα ξεκινά μια καινούργια καριέρα από την περιγραφή μου στο Magic. Μπορεί να ακολουθήσει... Μπορεί να στείλω στα αλλού. Θα κάνω music quiz. Εύκολα. Το αγαπημένο μου. Αλλά ας μην αποσυντονίζουμε τους παίχτες. Έχουμε λοιπόν το Frostbite Wild που έπαιξε ο Σίμος, ο οποίος ανοίγει τη Θάσα. Θα δούμε ποιο είναι το play του. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει κάνει μια δύο τζέις. Κύριος Παπαδάκης, πόσο είναι? Είναι 0-2, τροπάρατε ή όχι? Τροπάρατε. Σας ευχαριστούμε για το μουσικό διάλειμμα. Δεν είχαμε κάποια attack από το Σίμω, ο οποίος έκανε πάσο. Πολύ ενδιαφέρον play. Δείγμα του ότι βρίσκεται λίγο πίσω αυτή τη στιγμή σχέση με το
με τον Γιούγκη, ο οποίος έχει τα tokens του Master. Έχει και το Spectre. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει, διότι δεν έχει το unblockability της Stasa. Το ενδιαφέρον της Stasa είναι ότι μπορεί, όποτε χρειαστεί ο μπλε παίκτης, να δώσει το unblockability σε ένα board το οποίο είναι κολλημένο. Το παιχνίδι μπορεί να κρυθεί, όπως σας είπα, στο Cyclone Cliff Overload. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ιδιαίτερα όταν δεν γίνονται, εντάξει, κατέρωθαν και τα life παραμένουν ψηλά. Γιούγκη σκέφτεται στον γύρο του τις επιλογές του. Δεν έχει παίξει ακόμη κάτι. Τα lands είναι 5. Έχει παίξει και το island που του έδωσε ο Spectre του deck του Σίμου. Επιλογές στρατηγικές σε αυτό το matchup είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι πολύ εύκολο ένα μικρό λάθος να σου στήχεις ολόκληρο το game. Γενικά το μόνο blue deck είναι αρκετά επιθετικό deck. Διορθώνεις πολύ δύσκολα κάποιο λάθος που έκανες. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι θες να κάνεις με το κάθε matchup. Γενικά το format το οποίο παίζουμε standard θεωρείται αρκετά καλύτερο από το προηγούμενο. Διότι υπάρχουν πολλές κάρτες και πολλά decks τα οποία χρησιμοποιούν synergistic cards. Δεν είναι απλά good stuff cards. Τα decks παίζουν καλά πράγματα χωρίς να βασίζονται απλά στη δύναμη των καρτών. Έχουμε λίγο action, έχουμε animate ένα mute από τον Yuki, ο οποίος βασίζει ότι πρέπει να περάσει στην επίθεση. Εκτός από το Master, το λογικό play, γιατί αν πεθάνει ο Master θα σκοτώσει και το token μαζί του. Πολύ ενδιαφέρον play από το Yugi, θα δούμε τι έχει στον άλλο του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε ακόμη στο attack του Yugi. Σίμος σκέφτεται όλες τις επιλογές. Μπαίνουμε λίγη θράση. Έχει αρχίσει ήδη να μαζεύεται κόσμος στο feature match. Το παιχνίδι είναι πραγματικά μεταξύ δύο πολύ καλών παιχτών. Έχουμε block από το Σίμο. Δεν είναι το final block, το ακόμη το σκέφτεται. Όλες τις επιλογές έχουν ανοιχτά μάνα, μπορεί να πάω κάποια instance. Το instance που παίζει το μονοπύλο από main deck είναι το Rapid Hybridization και το Cyclone Crypt. Είναι το τελικό block και έχουμε ένα Rapid στο Master.
ο οποίος σκοτώνει τα tokens. Έχουμε ένα counter rapid. Πέθει γράφει ένα damage, κάνει λίγο λιμάνο κάρτα. Ένα stand by intermage. Όπως τα πόνι, το rapid που έβγαλε ο Σέμος. Σκράει ability το Σέμο. Σκέφτεται να το κρατήσει. Ένας γύρος που πήγε αρκετά καλά για το Σέμο, μάλλον. Το παιχνίδι τώρα έχει αρχίσει να φτάνει στα Cyclonic Rift Overload. Μείον 2 ability του Chase. Πέντε μένα ανοιχτά για το σήμα. Είναι η στιγμή που τα lands παίζουν ρόλο στο ταπλό. Όταν η θάση είναι ανοιχτή και δίνει unblockability, παίζουν ρόλο. Δεν έσκασε κάποιο land αυτή τη στιγμή στο chase ability. Κάτι περίεργο γιατί τα μόνο που παίζουν 25 lands, σπανιότερα 24. Σήμως παίρνει τα πολλά στο χώρισμα. Το Biden είναι μια κάρτα που γενικά είναι σχετικά μέτρια στο Mirror. Ένα Nightfall Spectre Cast από το Σίμου. Τα μόνο του Land είναι τα δύο Mutavolt, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν κάποια ability στη Θάσα. Θάσα παραμένει ανοιχτή. Το Borton σε πολύ καλή κατάσταση του Yugi. Έχει κάποιες κάρτες στο χέρι, θα προσπαθήσει να γυρίσει αυτό το board. Δηλαδή το Talant είναι στα 6, πολύ κοντά του Cyclonic Rift Overload, όπως λέγαμε νωρίτερα. Το Judge Familiar όμως, από την πλευρά του Σίμου, παίζει ρόλο. Γι' αυτό δεν εμπλέκεται καθόλου στα blocks το Judge Familiar. Σκέφτεται τι θα κάνει στο γύρο του. Πρώτο play. Να δούμε. Τα πόνι island. Σκέφτεται κάποιο familiar, κάποιο raptor. Όχι, είναι ένα rapid. Στο Spectre θα προσπαθήσει να μπει με το δικό του Spectre για να πάρει κάποιο μουτάντες, κάποια κάρτα που υπάρχει στο top του Σίμου. Το Spectre περνάει το attack του. Θα δούμε τι θα κάνει reveal. Reveal, ανακοινώνει το Spectre. Λίγο γκάζι για το Yugi, ο οποίος έχει μείνει σχετικά πίσω στο board. Scry ability από τη θέση για το Σίμου. Keep, το τραβάει. Land. Πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή με το Σίμο. Ανοίγει η θάση. Νομίζω ότι θα πούμε στη φάση που αρχίσουμε τα unblockable abilities. Ή όχι. Είναι ακόμη with stable advantage. Sino Jace. Και η θάση θα κάνει do. Χωρίς unblockability δεν χρειάζεται. Τσαν μπλοκ από το Yugi. Τακ πάνω του, προσπαθεί ο Natural Spectre να πάρει ένα advantage. Και ο άλλος το ίδιο. Δύο Raptors.
και το Specter. Ποιος κάνει ο Βόλτ, τους δύο Raptors. Και προσπαθεί να πιέσει, παρότι το πόρτο τον ευνοεί. Ξέρω το σκέφτεται. Σκέφτεται από το scribility της θάσας να δει τι θα κάνει. Υπάρχει μια μικρή διαφωνία για τα live. Θα προτιμήσουμε τη γνώμη του Γιούγκη. Ο κύριος Γιώτης μόλις μας έκανε join εδώ στην αναμετάδοση. Πόσο είστε, κύριε Τζιώτη? Μια χαρά, 2-1. 2-1. Παίζετε κάτι κοντρόλ όπως πάντα? Κάτι κοντρόλ, ναι, Esper. Esper. Εσείς προτιμήσατε το μαύρο, δεν προτιμήσατε το stable blue white? Μαύρο, ναι. Λίγο τη σκάρ. Το μέρο και κάποια removal για τα άλλα. Ωραία. Μια στιγμή να δούμε εδώ το σήμα, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει σε ένα board στο οποίο βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από το Yugi, ο οποίος προσπαθεί να πάρει value από τους Spectres. Στο μέρος τώρα, άμα έχει στο Larry το board, έχει κάποιος Biden, νομίζω είναι... Δεν έχουμε Biden, δεν έχουμε τη θάση την ίδια που δίνει unblockability. Έχουμε φτάσει στα μάνα του Cyclonic Rift Overload. Απλά πέσει ρολό το Familiar που έχει κάτω ο Σίμος, έχει παιχτεί και ένα ήδη νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι σε ευνοϊκή κατάσταση ο Σίμος. Αρκετά σκύφη για μέρο εδώ μεταξύ. Αυτό ανέφερα πιο πριν στο coverage, ότι είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα mirror matchups. Ένα μικρό λάθος που μπορεί να σου στοιχήσει όλο το παιχνίδι. Ελπίζουμε να έχουμε και τον κύριο Τσικώτη αργότερα σε κάποιο coverage, να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις. Εδώ βλέπουμε το Σίμο, ο οποίος αποφασίζει για τα τάξη του. Μετράει το ενδεχόμενο, θέλει μάλλον να κερδίζει τον άλλο γύρο. Αυτός είναι ο σκοπός του. Νομίζω ότι με τη θάση κάτω θα είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά θα προσπαθήσει ο Γιούγκη να ξεφορτωθεί τη θάση με κάποιο σάκρινο κρύφι του μπάουνς. Έχουμε ένα τάκ. Προσπαθώντας να είναι λίθα τον αργύρο, ο Σίμος κάνει ένα τάκ. Να τονίσω ότι δυστυχώς κάνουμε το coverage από δύσκολες συνθήκες. Ευελπιστούμε στο το paint να έχουμε πιο άνετη θέση. Ίσως είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες και ο χώρος που δεν μας βολεύει. Οπότε ζητούμε συγγνώμη για τα διάφορα αρχητικά εφέ. Να δούμε εδώ το block του Yugi. Το πόρτο δεν ευνοεί σίγουρα το Γιούγκη. Προσπαθεί να κάνει ένα μπλοκ επιβίωσης. Θα δώσει να τραβήξει κάτι πιθανόν με τα σπέκτερα που θα κάνουν ατάκ.
Τα και 8 αν μετράω καλά από την απόσταση που έχω. Ναι, σωστά μέτρησα, είναι στα 9. 9-13 τα life points. Στα 9 και στα 13 ο Σίμος. Να υπενθυμίσω το συναμπίλι του Τζέις που έχει γίνει. Ευτυχώς διορθώσαμε τα live με τον κύριο Γιούγκη να διορθώνει τα λάθη. Είχαμε χάσει 30 μας, δεν θα είχε σημειώσει ο Σίμος. Κάτι στο χέρι και το φιούκι. Όσο υπάρχει θάσα, είναι συμφωνική θέση ο Σίμος. Βέβαια, αν ξεβερδωθεί ο Γιούγκη θάσα του Σίμου, νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ. Αυτός νομίζω είναι ο σκοπός. Τώρα μετράει τα ενδεχόμενα, τις πιθανότητες που έχει άμα κάνει attack με τις παίκτες. Φάσμα πολύ. Ναι, έχει δώσει τόσα λεφτά να πάρει σαν χίνη. Δυστυχώς, συμφωνώ σε αυτό που λες, Πέτρο. Απλά βλέπω τον ορισμό του φάσμα πολύ. Ναι. Το γύρο Χάρη Γιαρχά. Ο οποίος έχει συλληφθεί μια φορά. Σίγουρα. Είναι από το μου είπε ο κ. Κοσμίδης, ο Μάικλ Τζάκσον της Θεσσαλονίκης. Λόγω του ότι είναι ξεπεσμένο στάρ. Είναι ταυτόχρονα Μάικλ Τζάκσον και εισπράκτορα του Άστ. Είναι ταυτόχρονα. Κάνει moonwalking. Moonwalking. Ανάποδα, μπαίνει ανάποδα μέσα στο λεωφορείο του Άστ. Περιμένουμε λίγο τις αποφάσεις του Γιούγκη. Έχει καθυστερήσει αρκετά το πρώτο game, είναι η αλήθεια. Α, πρώτο game είναι ακόμα. Περίπου μισή ώρα παίζεται αυτό το παιχνίδι. Εδώ έχουμε τον Αντώνη Τοφής, ο οποίος έρχεται χαρούμενος. Χαρούμενος από το 3-0 που έκανε μόλις τώρα. Εδώ βλέπουμε ένα attack του Night Vale Spectre και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Ένα πολύ κρίσιμος γύρος. Αρκετό κάρβουνα από τους παίκτες, αλλά όχι το πιθανό σέκλον κρίση που θα έχει μεγάλη σημασία. Οπότε έχουμε ένα σκούπ από το Yugi, διότι η Θάσα θα κάνει μπλοκ απλά τέρατα στον επόμενο γύρο και τα damage είναι lethal. Δεν το έχω παίξει το. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Συνήθως τα games είναι πολύ σημαντικά. Domestication. 3 με 4 συνήθως. Το καλό με το games είναι ότι παίζονται εναντίον του. Εναντίον του Esper και του Blue White Control. Το domestication είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως κάποιο rapid extra ή κάποιο cyclone extra, τα οποία συνήθως κάνουν remove τις χρήσιμες κάρτες του αντιπάλου. Extra jerseys αν χρειάζεται. Αλλά είναι ιδιαίτερα περίεργο το
το Mirror. Είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι από main deck και διαφορετικό από Σουμπού. Και βγάζεις τα φωτοβλάτ. Βγαίνουν σίγουρα τα Bident. Βγαίνουν συνήθως τα Judge's Family, τα οποία είναι μετριότατα, δεν σου δίνουν πολύ devotion, δεν κάνουν κάτι. Δεν κόβουν και κάτι. Συνήθως αυτό. Τα Bident σίγουρα, οτιδήποτε υπάρχει. Και μετά διαλέγεις τον αριθμό του removals που θέλεις να έχεις. Θα ακούσω ο 1-4. Και ο 1-4. Είναι τους, αυτό υπάρχουν μεγάλες διαφορές για το πόσο σου βγάζεις. Εγώ είμαι γενικά της δεν θέλω να βγάλω πάρα πολύ, γιατί το devotion είναι αρκετά σημαντικό. Για τα δύο μπλε να έχεις. Ναι, σίγουρα βγάζεις κάποιους, αλλά μάλλον όχι όλους. Ο Tadband είναι σίγουρα καλύτερος γιατί τα πόνει και το token του Rapid. Το Rapid, σωστό. Οπότε είναι πιο σημαντικός. Συνήθως μπαίνουν και βγαίνουν πολλές κάρτες, δηλαδή 9-10, αλλά λόγω το εκάστοτε sideboard. Συμμούς δεν βλέπω, μπορεί να κάνουν λάξη, βγάλει και ένα άλλο. Πολύ συχνά ο παίχτης που είναι on the draw, βγάζει ένα land, είτε να παίζει 25, που είναι το σωστό για μένα. Είναι πολύ σημαντικό. Συνήθως έχει την ευκαιρία να τραβήξει land παίζοντας δεύτερος. Το παιχνίδι κράτησε αρκετά το πρώτο, βέβαια. Πόσο είπα, 17 είναι, μιλάμε. Σας έσωσε, κύριε Σίμω. Τι, εγώ γι' αυτό το είπα, άμα λες 17, εγώ πάσω, δεν είναι. Κράτησε αρκετά το πρώτο game. Δεν σκέφτησε. Ποιος να μην σε λένε, Αντώνη. Εδώ τώρα αρχίζουμε τις ψαριές να δούμε ποιος θα κάνει drop. Γιατί θα τον έχω στο video review που θα κάνουμε από το PTQ. Στο τέταρτο ή πέμπτο γύρο. Θα είναι ο γύρος που δεν θα έχουμε μάλλον κάποιο future match. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι να δούμε τι παίζουν, τι decks παίζουν. Δεν θα έχουμε μάλλον τον κριτζό, τον οποίο τον βλέπω δυνατό. Είναι έτοιμος. Μέσα στο ανακάτεμα. Περιμένουμε για λίγη δράση. Το πρώτο game ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Θα λέγω ότι ήταν αρκετά τυπικό για ένα blue, μόνο blue devotion mirror. Το που παίχτης που δεν βρήκε το cyclone grief, κάποιος ήταν μπροστά, θα μπορούσε να γυρίσει το game. Ξεκίνησε αρκετά ιστερά ο Σίμος. Νομίζω δεν είχε, δεν είχε κανένα play στους πρώτους γύρους ο Yugi. Θα δούμε τώρα το δεύτερο. Κασερόπιτα, Αντώνη. Ευχαριστώ τον Αντώνη για το φαγητό που θα μου φέρει. Εδώ έχουμε δουλίτσα. Ξεκινάμε. Σηκώσαμε αρχικά χέρια. Έχουμε ένα πρώτο μάλιγμα από το Γιούγκη. Ο Σίμος. Είναι σκεπτικός. Μου φωνάζουν πολύ δυνατά γιατί ακουγόμαστε εδώ. Η ηχητική του Στράτους Βασιλικός είναι αρκετά καλή. Νομίζω θα πάρει μαλλιγκάνο ο κύριος Σίμος, απλά το σχολιάζω. Έχει μόνο αυτό. Έχουμε πάρα πολλά lands. Θα θέλαμε ένα πιο δυνατό draw και θα θέλαμε σίγουρα κάποιο counter να έχω. Με κάποιο counter στο κρατούσα. Αντί για ένα οποιοδήποτε land. Ναι, θα είσαι και counter, νομίζω και 5 lands. Θα ήταν καλό χέρι. Παίζοντας δεύτερο, ένα σμάλιγκα. Νομίζω ότι έκανε κήπο. Ήταν ενδιαφέρον game. Όχι, τώρα αποφάσισα να το κρατήσω. Είναι μια περίεργη επιλογή. Δεν είναι εντελώς λάθος πάντως. Νομίζω ότι τον επηρέασε το γεγονός ότι πήρε μάλλον. Ξεκινάμε. Έχουμε ράπτορα πρώτο γύρο. Θα έχουμε ράπτορα και πρώτο σήμα. Μόλις το τράβηξε. Τώρα το χρόνο είναι πολύ πρόμηση. Ναι, είναι
είναι αρκετά καλό. Διότι θα του δώσει αρκετό, αρκετό χρόνο ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιο μπλοκ. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το domestication, νομίζω. Έχουμε ένα τάκι αθείο από το Yugi στα 17. Θάσα. Μια πολύ καλή αρχή για το Yugi, παρότι μάλλον είναι στα 6. Τώρα θα προσπαθήσει να αφήσει αρκετά πίσω. Θα προσπαθήσει να βάλει ο Yugi πολύ κάτω το σήμα. Scry build επί θάσα. Keep από το Yugi. Για να δούμε, έχουμε ένα domestication, όχι, έχουμε ένα master, μια επιθετική κίνηση από το Yugi. Το νομίζω θα πήγαινε πολύ καλά για το σήμερα τώρα. Θα δούμε, νομίζω πως είναι. Πρέπει να το πάρεις το 2-1, να πούμε εκεί, τι έπρεπε να κάνεις όλο πρώτο. Τι σου κάνει να χρειάζεται στο 2-1. Δεν είχαμε κάποια τάκα από το Yugi. Έχουμε σκεφτεί τις επιλογές του. Είναι ένα board στο οποίο προσπαθεί ο master να κάνει dominant. Πρέπει να έχει μια απάντηση ο Σίμος. Νομίζω είναι αναγκαστικό το πρόβλημα. Εγώ το ίδιο νομίζω. Έχουμε ένα domestication από το Σίμο, ο οποίος σκέφτεται. Το προφανές play, domestication. Το domestication κλέβει το master, ο οποίος σβήνει τα tokens. Έχουμε ένα draw go αυτή τη στιγμή, διότι τα 2-3 flyers. Δεν δίνω κανένα πλεονέκτημα στον επιτιθέμενο παρά μόνο στον αμυνόμενο. Καινούργιος master, ο οποίος δίνει 4 tokens. Έχουμε ένα δεύτερο σπέκτερ. Του Σίμου. Σε ένα γύρο, σε δύο, σε τρεις, εντάξει, θα μοιράσουμε τα λεφτά, είναι δεδομένα, δεν είναι. Γιατί το πράγμα ξενέρω. Σήμως σκέφτεται το play του μετά το cast Night Vale Spectre. Εδώ σκεφτόμαστε λίγο τα plays, βλέπουμε θα ability. Δώσουν τα μισά λεφτά, δεν τα πληρώσατε.
Chase, συν. Μέσω γύρω του Γιούγκη, ο Τάκ με τη Θέσσα. Βλέπουμε το Γιούγκη πως θα ενισχύει στην πίεση στο σημείο. Ο Τζέσι κάνει το συναμπίλτη του. Ναι, οι παίκτες θα δώσουν κάποιο advantage, ένας master, sky και ένα land. Ένας master για πάρα πολλά tokens. 3, 6, 7, 9 και 10 tokens. Σε ένα κρίσιμο γύρο. Ο Γιούγκη το σκέφτεται αρκετά, λογικό είναι. Θυμίσω ότι τα tokens του Σίμου είναι από 2 master και είναι 3-2. Αλλά δεν έχει κάτι να κάνει ο Γιούγκη. Τον master, πιθανό και τους 2 masters να είναι lethal στην κόντρα. Ακόμη και με το συναπέλητο του Τζέις. Unblockable Thassa και attack. Προσπάθεια του Γιούγκη να είναι lethal τον ολοκύρο. Να δούμε τι θα γίνει στην κόντρα ακριβώς. Τι απαντήσει έχει στο χέρι του Γιούγκη. Να υπενθυμίσω ότι είναι 3-2 με το ability του Jace θα πάνε 2-2. Τα tokens από το Master. Θέλοντας να συμφορτωθεί κάποιον μπλόκερ του Γιούγκη, τα πόνει το frog που βγαίνει από το rapid. Πάμε για το attack.
πρώτα του σύμπου. Είναι ο κρίσιμος γύρος, να δούμε τι απάντηση έχει στο χέρι του Μαγιούγκη. Γίνονται ένα τρέσιμο από το ability του Jace και δύο-δύο του Tokens. Το μάτς έχει τραβήξει αρκετή ώρα. Το πρώτο κράτησε 28 λεπτά. Το δεύτερο παίζουμε τώρα γύρω στα 17 λεπτά. Νομίζω πως είμαστε στο κρίσιμο γύρο να δούμε ποιος κερδίζει και ποιος όχι. Να υπενθυμίσω ότι είναι ένα μηδενοσύμος. Σήμερα στο να μην γίνει κάτι λάθος. Μπαίνουν και δύο μάστερς τελικά, είναι όλα από το τάκ. Μόνο το adbinder που έπεσε αυτό το γύρο. Είναι τάκ, είναι ένα όλα από το τάκ. Winner lose. Τώρα είναι η σειρά του Γιούγκη να σκεφτεί να δει πώς μπορεί να επιβιώσει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Ο τσάτς μας ενημερώνει ότι υπάρχουν μόνο 4 λεπτά ακόμα στο παιχνίδι. Να σημαίνει ότι είναι ένα 0 περίπτωση μου. Thank you.
Ετοιμάζουμε το μπλοκ, γιατί ετοιμάζεται να μπλοκάρει. Περιμένουμε το μπλοκ του Γιούγκη. Έχουμε τη διόρθωση από το Γκρέουντα βάζοντας κάποια tokens. Επιθυμίζω ότι τα tokens βάλουν για 2 από τα build του Jace. Για 1 βάλανε οι Spectres και ο Raptor. Όπως για 1 βάλανε και 2 Master. Μετά από διαβουλεύσεις συμφωνούν για το πάρτι τάφνη στον τεράκο. Καθάρισε λίγο το board. Να δούμε τι θα γίνει. Υπενθυμίζω ότι μένουν λίγα λεπτά για να τελειώσει ο χρόνος. Καστάρονται τα 2 spells, ο Raptor και ο Spectre που βγήκαν από τα Spectres που κάνανε attack. Scribility και θάση. Να κάνουμε ένα check-up στα life points. Προσπαθεί να γίνει λίθαλ ο Γιούγκη. Έχουμε Saint to Hunt. Έχουμε μια νίκη του Σύμπου. Δεν γινόταν αλλιώς. Με περιπετειώδη τρόπο τελειώνει και ο τρίτος γύρος. Έχουμε μια νίκη 2-0 και το Σύμπου, ο οποίος συνεχίζει πολύ δυναμικά σε αυτό το mirror. Μόνο μπλου. Σας ευχαριστώ πολύ.